Και αν Ασμήνης πραγματοποίησε την εκδήλωση ΚΑΕ Πανιώνιος, με την οποία παρουσίασε τη φετινή ομάδα, η οποία επιστρέφει στην Basket League, αλλά και τη νέα φανέλα με την παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία Αντετοκούμπο που δίνει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Πανιώνιο. Στην εκδήλωση βρέθηκαν όλοι, βρέθηκαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ, βρέθηκαν οι άνθρωποι του Ραστέχνη, βρέθηκαν οι άνθρωποι του Βόλεϊ και φυσικά πολλοί φιλάθλους κόσμος. Χρήστο, μετά από 11 χρόνια ξανά αφορά στη φανέλα του Πανιώνιου, πώς νιώθεις? Πολύ όμορφα. Να είμαι πολύ ειλικρινής. Υπήρξαν κάποια προβλήματα τότε που ήμουν τελευταία φορά στην ομάδα. Η παρουσία μου στην ομάδα τότε είχε συνδυαστεί με ψηλά πατώματα στην Α1 και στην Ευρώπη. Είχαμε πολύ καλή πορεία. Εύχομαι η ομάδα να γυρίσει πίσω εκεί που αξίζει, εκεί που ανήκει, σε όλες αυτές τα όμορφα μονοπάτια και στην Basket League και στην Ευρώπη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Όλα τα παιδιά έχουμε μαζευτεί εδώ και 3 ομάδες σχεδόν. Δίνουμε το 100% μας. Μένει να το βγάλουμε στο γήπεδο. Έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Προχωράμε και μέχρι την αρχή του πρωταθλήματος έχουμε να διορθώσουμε ακόμα πολλά πράγματα. Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Α1 μετά από αρκετά χρόνια. Επιστρέφει εσύ στον Πανιώνιο. Πώς βλέπεις τα πράγματα σε αυτό το ξεκίνημα της προετοιμασίας και αν είσαι αισιόδοξος? Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Καταρχάς, από την πρώτη μέρα έχω δει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και γύρω-γύρω από την ομάδα. Το κλειστό της Γλυφάδας είναι πραγματικά ένα στολίδι. Είναι πραγματικά στο χέρι μας, μέσω της απόδοσής μας και μέσω του να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ο οποίος από ό,τι βλέπω και ήδη στηρίζει πάρα πολύ, να τον φέρουμε στο γήπεδο, να φέρουμε τα αποτελέσματα, να ενωθεί πάλι η ομάδα ακόμα περισσότερο και να είμαστε πάνω απ' όλα με υγεία, να φτάσουμε τους στόχους στους οποίους θα θέσει η διοίκηση και ο προπονητής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ryan, tell us a few words about this event today. It was nice. It was nice to get a chance to see some of the supporters and you know, all the people that are going to be cheering for us this year. You know, we've been having a long couple weeks of training and first friendly game today, so you know, it was nice to get to, you know, come out and just kind of hang out for a little bit. Ήταν πολύ ωραία σήμερα στην εκδήλωση. Είχε ανθρώπους του Πανιωνίου, τους προέδρους. Προπονούμαστε ήδη κάποιες εβδομάδες και θα είμαστε σε καλό δρόμο μετά. Ryan, what was the reason that you signed to Panionios? Ποιος ήταν ο λόγος που πέρασε στο Πανιωνίου? For one, I love Greece. You know, I had a great experience here. My first few years here. Beautiful country, beautiful people, great fans and you know, I had a talk with coach and you know, he believes that we can do big things this year. You know, and with the goal of trying to be a cup team next year, and it was a very good roster, and you know, I just thought that I could bring, you know, a little veteran leadership to the roster and hopefully, you know, be back to play cup next year. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τον κόσμο, έχει πολύ καλούς οπαδούς, έναν εξαιρετικό προπονητή και θέλουμε να πλασαριστούμε ψηλά στην Basket League. Αυτά εν ολίγης από τον μπασκετμπολίστα τον Ryan Brown. Thank you very much. Yep, no problem. Thank you. Με τον Θανάση Αντετοκούμπο είμαστε εδώ στην εκδήλωση της ΚΑΕ Πανιώνιος. Θανάση, λίγοι το ξέρουν για τη συνεργασία της ΚΑΕ με την Αντετοκούμπρο στην εταιρεία. Πες μας δύο λόγια, πώς προέκυψε και η συνεργασία αυτή. Τίποτα, εμείς θέλαμε να στηρίξουμε την ομάδα. Πρώτα απ' όλα η ομάδα ήταν στην Α2, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας τώρα στην Α1. Ήταν σε γενικές κατηγορίες. Ανέβηκε, εμείς έχουμε, και εγώ και ο προσωπικά, αλλά δεν μιλάω για μένα, δεν είμαι μόνο εγώ για το κούμπρο, γιατί το κούμπρο είναι η οικογένειά μου, είναι η επιχείρηση και είμαστε όλοι μαζί. Αλλά εμείς είναι η οικογένεια, πραγματικά στηρίζουμε αυτό που κάνει ο Πανιώνιος και αυτό που είναι ο Πανιώνιος, έτσι, το προϊόν του Πανιώνιος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε και εμείς, γιατί είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και εντός εκτός γηπέδου, που μπορούσε ο Πανιώνιος να ξαναγυρίσει στην elite του ελληνικού μπάσκετ. Πώς φαίνεται το όραμα των προέδρων που έχουν το Πανιώνιο και τις βλέψεις που έχουν για το μέλλον γενικότερα? Και αν σε κάνει να πιστεύεις ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία αρκετό καιρό ακόμα? Ναι, με κάνει ακριβώς αυτό να το πιστεύω. Γιατί ξέρεις, όπως και εμείς έχουμε μεγάλα όνορα και πάμε και έξω και δουλεύουμε κάθε μέρα να τα πραγματοποιήσουμε, έτσι και ο Πανιώνιος τώρα με το όνειρο να μπει στην Α1 και να μπει στην Εξάδα και να πάει στην Ευρώπη, μακάρι ο Θεός θέλοντας να το κάνει, να γίνουν όλα αυτά, θα ξαναζωπηρώσει όλη αυτή την ενέργεια. Όλα αυτά τα παιδιά που έχουν βάλει οι ακαδημίες, όλο αυτό το πράγμα και οι νεασμένοι και ο Πανιώνιος θα είναι κάτι άλλο. Και χαίρομαι που μπορούμε και είμαστε ένα μικρό κομμάτι αυτό. Είπες έτσι στην εκδήλωση πάνω ότι
δεν έχει παίξει τον Πανιόνιο. Ένα διάβολο επικοινωνία είναι Αντιτοκούμπρο. Yeah. Πώ το βλέπει στο μέλλον κάποια στιγμή να φορέσει κανένα. Είπα ότι. Δεν είχα παίξει ποτέ στον Πανιόνιο. Δεν είχα την τιμή ακόμα. Λέω γιατί παίζω ακόμα. Αλλά σαν να έχω έρθει εδώ πέρα σαν θεατή. Έχω έρθει σαν αντίπαλο. Και πάντα δίνω το καλύτερο με αυτό και για τις δύο ομάδες και για τα παιδιά που μας βλέπουν σαν φαν από άλλες ομάδες, αλλά και την ενέργεια που έδινε πραγματικά η ομάδα αυτή. Έτσι. Και όποιος έχει παίξει ένα από τα γήπεδα αυτά, καταλαβαίνει ακριβώς αυτό που εννοώ. Ευχαριστούμε πολλά πολύ. Να είσαι καλά. Με τον Νίκο Γκίκα μετά την εκδήλωση της ΚΑΕ Πανιόνιος. Νίκο, αρχικά πώς φάνηκε η φετινή εκδήλωση και με την επάνωδο του Πανιόνιου στην Αλφαένα? Πολύ ξεχωριστή και φέτος. Θυμάμαι πέρσι ήμασταν στην πλατεία, φέτος είμαστε εδώ πέρα. Ενώ με τόσα χρόνια συνδυασμένοι δεν έχω μπει ποτέ στην εστία, δεν ήξερα πώς είναι μέσα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Και η τελετή, σαν τελετή, ήταν πάρα πολύ καλή. Νομίζω πέρσι οι άνθρωποι που μιλήσαν δεν είχαν μιλήσει τόσο, δεν είχε γίνει παρουσία της φανέλας με τον ίδιο τρόπο. Και από τον Αντιτοκούμπρο που είναι ο χορηγός των φανέλων. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, καθώς μας τίμησαν την παρουσία της και όλα τα τμήματα του Πανιονίου και εύχομαι του χρόνου ακόμα καλύτερα. Ο στόχος πέρυσι επιτέχθη. Φέτος ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος φέτος είναι να πρώτα να είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά μεταξύ μας και κατά δεύτερον να σωθούμε σχετικά γρήγορα, να σώσουμε την κατηγορία σχετικά γρήγορα και μετά να κοιτάξουμε να πλασαριστούμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Θεωρώ ότι βάσει της εικόνας που έχω της Α1 και της εμπειρίας που έχουμε οι Έλληνες παίκτες, το ρόστερ μας θεωρώ ότι είναι για τα play-offs. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ωραίο την πρώτη χρονιά στην Α1 να το φωνάζεις και να το διατυμπανίζεις, αλλά προσωπικά ο στόχος μου είναι να είμαστε στα play-off και όσο πιο ψηλά γίνεται. Τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία. Έχει έρθει ο Ξαλούστος, είναι καλός ο φίλος. Εμπειροπαιδί, έχουν έρθει αρκετοί Αμερικανοί. Πώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία? Νομίζω είμαστε σε καλό στάδιο. Ακόμα βρισκόμαστε κάποια πράγματα με τα παιδιά. Έχουμε έμπειρους και μεγάλους ηλικία ξένους, οι οποίοι έχουν και παίξει ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έχουν παίξει και σε πρωταθλήματα εκτός Ελλάδας σε ψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι το σύνολο θα είναι πάρα πολύ καλό και μένει να εμφανιστεί στο γήπεδο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάπαντες έθεσαν υψηλούς στόχους για τον μπασκετικό Πανιόνιο για τη φετινή σεζόν και για το μέλλον, ενώ ο κύριος Ηλιάδης και ο κύριος Μικρόπουλος ζήτησαν τη στήριξη του κόσμου. Αρχής γενομένης από αύριο που βγαίνουν στην κυκλοφορία τα διαρκείας. Ενώ ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε τη συμβολή της πολιτείας μπροστά στα έργα που έχει κάνει οι δύο προέδροι του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας.